Μετά την ολοκλήρωση του τόσο ενδιαφέροντος τελετουργικού δρομένου των 8 νεαρών πρωταγωνιστών, το γεύμα της τράπεζας λαμβάνει χώρα με κάθε επισημότητα. Έχοντας προηγουμένως καταναλώσει το στήθος και τον νόμο, φέρνει στη συνέχεια, μάλλον ο επικεφαλής του τελετουργικού, το σηκώτη και την καρδιά, ενώ πίνουν από την μπύρα που υπάρχει στο ειδικό σκεύος. Το γεύμα αυτό γίνεται με μεγάλη επισημότητα και τονίζεται ιδιαιτέρως από τον συγγραφέα. Φαίνεται πως στο γεύμα θα πρέπει να υπάρχει συλλογική συμμετοχή από όλους τους παρευρισκομένους, συμπεριλαμβανομένων και των θεών. Επανέρχεται ο κύριος του οίκου, ο οποίος αδράχνει μία ράβδο βακτηρία από συγκεκριμένο ξύλο και τον παρακολουθούμε να προχωρά με κατεύθυνση προς την πόρτα. Την τελευταία φορά που αναφέρθηκε κάποια πόρτα ήταν εκείνη που βρισκόταν στο πίσω μέρος της αυλής, όπου υποθετικά πάντοτε θα πρέπει να έλαβε χώρα το τελετουργικό της θυσίας και του μαγειρέματος του τράγου, πιθανόν και το δρόμενο με τα 8 αγόρια. Μπροστά σε αυτήν την πόρτα στέκεται για να απαγγείλει την επόμενη, τέταρτη κατά σειρά προσευχή προς τους θεούς και μάλιστα στα λουβικά, ο κύριος του οίκου. Ίσως τελικά να είναι η κυρία είσοδος του σπιτιού. Με πολύ μεγάλη έκπληξη διαπιστώνουμε ότι επαναλαμβάνεται η ίδια σχεδόν, τουλάχιστον ως προς το πρώτο μισό της προσευχή, η πρώτη γενικά του κειμένου, με μία όμως πολύ σημαντική διαφορά. Εδώ είναι γραμμένη στα λουβικά και όχι στα χετητικά.